Πού δεν Λοιπόν, αυτή η φοβερή ταινία. Καλά, πάρτε μια ανανάσα. Κύριε Ξανθόπουλε, θα μου πείτε για τα γυρίσματα τη ταινία Η Οδύσσια ενός ξεριζωμένου. Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Δική σου η έκπληξη, όλη αυτή που βλέπω εδώ στρωμένη και τις λεβεντιές που έχω δίπλα. Δίπλα στον κύριο Ξανθόπουλο, μπορείς να παρασταθείς. Να θυμηθούμε λίγο για αυτή την ταινία που πρωταγωνιστούσατε και μαζί σας σας συνόδευαν σε εκείνο το τραπέζι που είχε στηθεί στην αυλή λίγο πριν έρθετε στην αποκάλυψη του πατέρα, αυτά τα παλικάρια. Στο Οδύσσια ενός χειριζωμένου. Ήταν ο αριστερά ο πρώτος και ο δεξιά ο τελευταίος χορευτής της ταινίας. Ο Χαράλαμπος ήταν ο πρώτος αριστερά. Μα τα θυμάμαι τα παιδιά. Τα παιδιά, τι παιδιά δηλαδή. Περάσαν τα χρόνια. Ήταν με τον Ξημίτ. Με τον Άιμιστο το Ξημίτ. Αυτός βέβαια ήταν ο πρωιδάσκαλος. Και εξαιτίας αυτού τα ποντιάκα σήμερα γίναν όλα. Και ήρθαμε τότε, θυμάμαι, τραγουδούσατε εδώ κάτω και τα βρήκαμε στο κέντρο, δεν τέτα δεν κάνω λάθος. Και από εκεί μας είπε ότι αγγίζουν την κασέτα, κατεβείτε κάτω να χορεύσει. Να ανοίξει το μικρόφωνο, λένε Γιώργο μου. Να πάρει αυτό το που είναι ανοιγμένο. Να πω για την ταινία. Για την ταινία. Ο Ξημίτ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όπου γης, έτσι να το πω, όπου χωριό και χωρίς δρόμο σε μονοπάτι ακόμα, πηγαίναμε και χορεύαμε και κάναμε εκδηλώσεις. Σε όλη τη Μακεδονία. Και στην Αθήνα, βέβαια, όταν πήγαμε στην ταινία, εκεί όλοι οι συνοικίες γυρίσαμε. Και χορεύαμε, κάναμε βραβείες. Θέλω να πω για αυτή την ταινία, ειδικά για την Οδύσσια ενός ξεριζωμένου, που νομίζω ότι παραπέμπει στη ζωή κάθε πόντιου, κάθε πρόσφυγα, ότι αξίζει, ίσως ο ίδιος ο Νίκος ο Ξανθόπουλος δεν έχει καταλάβει, το έχω ξαναπεί πριν από αρκετά χρόνια που ξαναβρεθήκαμε, το μέγεθος. Δεν το θυμάται, ότι, και φυσικά δεν μπορεί να με θυμάται, ήμουν πολύ μικρός, ότι αυτή η ταινία, μάλιστα στην περίοδο της Χούντας νομίζω, το 68-69 δεν ήταν. Το 68. Το να βγάλει το ζήτημα του κρυπτοχριστιανισμού στον πόντο και των ανθρώπων που μείναν εκεί, ούτε σήμερα κανείς δεν μπορεί να το θέσει. Να το τολμήσει. Πόσο μάλλον πριν από 35 χρόνια. Και αυτό σας ανήκει και σας αξίζει. Καλά, παιδιά μου, ξέρετε πόσους έχω συναντήσει στα μήκη και τα πλάτη, εκεί που γυρίζω, που είχαν παρόμοιες ιστορίες με την ξεριζωμένη γενιά. Δικούς τους ανθρώπους που είχαν απομείνει πίσω. Είχαν μείνει πίσω και μετά από χρόνια τους βρήκανε, αλλά σε άλλους δρόμους, χαμένους, παντρεμένους, πια τουρκοποιημένους. Έτσι. Κατά κάποιο τρόπο. Πάντως κανείς δεν τόλμησε να κάνει αυτό που κάνατε εσείς. Και να κλαίνε ότι... να πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Ας. Θέλετε να μας διαβάσει κάτι και στην ακόμα. Γερμανία, και στην Γερμανία. Στην περιφέρεια που ήσουν εσύ, στην Μπάκνα ήσουν εσύ. Στο Βαΐμπλιγκεν, ο άλλος ένας έπαιζε λίρα και ήρθε και στην αγκαλιά μου λέει, ξέρεις, εγώ βρήκα την αδερφή μου εκεί πέρα. Γιατί είχε στο εργοστάσιο, δουλεύανε με κάτι Τούρκους μαζί και έτσι και έτσι από την ίδια περιοχή είμαστε, από το ίδιο χωριό, και η μάνα μου είχε αφήσει το κοριτσάκι σε μια γειτόνισσα, γιατί θα περνάγαμε βάσανα και θα περνάγαμε ταλαιπωρίες και φοβόταν μη σκοτωθεί το μωρό στο δρόμο κλπ. Και το άφησε και του λέει, θα ψάξω εγώ. Και έψαξε ο Τούρκος, γιατί ήταν συνάδελφοι στο εργοστάσιο, και έψαξε και τη βρήκε την κοπέλα. Εγώ να ψάξω να βρω κάτι που ήθελα από καιρό να σας κάνω δώρο, μια που και τελειώνουμε σιγά σιγά. Υπόθηκε ότι η έγκλη σας αγγίζει αυτή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Από τα Χανιά και το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι ένα δώρο που θα κοσμήσει τη βιβλιοθήκη με μια από τις πολύ σπάνιες βιβλιοθήκες που έχει Έλληνας επαγγελματίας ή αν θέλετε ερασιτέχνης αναγνώστης, ο κύριος Νίκος Ξανθόπουλος, που έχει την δυνατότητα να τον δείτε από κοντά στις 3.30-4.30 ώρα από τώρα. Δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδυσόπιτος. Εγώ τον ευχαριστώ από βάθους καρδιάς που δεν μοιράσαμε θα διαβάσουμε άλλο κομμάτι, τίποτα. Κάτι από τη ζωή του. Θα κλείσουμε διαβάζοντας και όποτε θέλει η ροή προγράμματος, ας μας διακόψει αν τολμάει. Σας ευχαριστώ κύριε Ξανθόπουλε πολύ. Η εκδήλωση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, να θυμίσω ότι είναι την Δευτέρα στη Μονή Λαζαριστών στις 8 η ώρα το βράδυ. Και νομίζω ότι το καλύτερο δώρο για τον απόδημο ελληνισμό ήταν η σημερινή του παρουσία εδώ. Τον ευχαριστώ ακόμα γιατί είναι κερασούντιος. Είμαστε συμπατριώτες. Θα μας βοηθήσετε με μια μουσική υπόκριση και εσείς, αν θέλετε. Για την Καζάσκα, να πούμε αυτό για την Καζάσκα. Όχι, θέλω να πω ένα παιδιά. Θέλω να πω ένα μικράκι. Ένα μικράκι θα πω. Πολλές φορές όπως γύριζα την Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία, τύχαινε να συναντήσω στα αεροδρόμια ανθρώπους άϊπνους, με κόκκινα μάτια, αξίριστους,
που περιμένανε να πάρουν την πτήση για την πατρίδα. Καταλάβαινα. Γνωστή ιστορία. Κάποιος δικός τους πεθαίνει, η μάνα, ο πατέρας και φεύγουν βιαστικά. Πολλές φορές αλλάζοντας 2-3 αεροπλάνα μέχρι να πάρουν το τελευταίο για την Ελλάδα. Σκηνικό που το βλέπα συχνά στα ταξίδια μου. Δεν φανταζόμουν ότι θα μου τύχαινε και εμένα. Δούλευα στο Μόντρεαλ όταν με πήρε στο τηλέφωνο η Ερυφίλη. Έλα, ο πατέρας σου πεθαίνει. Ο πατέρας μου μέχρι τα 80 του έπαιζε μπάλα με τα παιδιά μου. Δεν μπορούσα να τον φανταστώ άρρωστο και μάλιστα στα τελευταία του. Ρώτησα αν μπορώ να βγάλω το Σαββατοκύριακο. Μου είπανε προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Ξεκίνησα τη Δευτέρα και όλο στο μυαλό μου τριγύριζε το ποίημα του Διονυσίου Σολομού. Του πατέρας όταν έρθεις δεν θα δεις παρά τον τάφο. Είμαι μπρος του και σου γράφω μέρα πρώτη του Μαγιού. Πρόλαβα. Αξίριστος και άϊπνος κι εγώ όπως εκείνοι οι μετανάστες που συναντούσα στα διάφορα αεροδρόμια του κόσμου.